Η Ελλάς αποτίουσα φορον τιμή σε δέχθη επισήμως επί του πατρίου εδάφου στα οστά του εθνικού ποιητού Ανδρέα Κάλβου και της συζύγου του. Η μετακομιδία γένεται στην Ζάκυνθον, πατρίδα του ποιητού, όπου ο λαός και οι αρχαίοι πεδέχθησαν τα σεπτά λείψανα. Πλήθος στεφάνων των επισήμων και των πνευματικών οργανώσεων εδέσποζε της πομπής. Τα δύο φέρετρα πλαισιούμενα υπό του κλήρου και της τιμητικής φρουράς μεταφέρονται βραδέως διαμέσου των οδών της γραφικής Ζακύνθου. Ακολουθούν ο Μητροπολίτης, οι βουλευτές, η τοπική αρχή και εκπρόσωποι του πνευματικού κόσμου. Η πομπή κατέληξε εις των Μητροπολιτικών Ναών, όπου εψάλλει τρισάγιον εις μνήμην του Ανδρέα Κάλβου και της συζύγου του. Ο βασιλεύσματα του διαδόχου φθάνουν εις την σχολή ναυτικών δοκίμων, όπου έλαβαν χώρα με αιτήσια αθλητική και αγωνιστική επιδείξεις των μαθητών. Ο βασιλεύς και ο διάβαχος προχωρούν προς την Εξέβραν για να παρακολουθήσουν τους αγώνας μετά της ηγεσίας του βασιλικού ναυτικού και των λοιπών επισήμων. Οι μαθητές της σχολής ναυτικών δοκίμων παρελάβουν με την μουσική επικεφαλής. Και τώρα αρχίζουν οι γυμναστικές επιδείξεις, τα οποία οι επίσημοι και το κοινόν παρακολουθούν με ζωηρόν ενδιαφέρον. Κατά τις επιδείξεις αυτάς εθαυμάστη η αρτή αθλητική εκπαίδευση των νεαρών δοκίμων. Εξαιρετική αντοχή να αναπτύσσουν οι δόκιμοι και στο αγώνισμα διελκυστίνδας. Μερικά ακόμη εντυπωσιακά στιγμιότυπα από τις αγωνιστικές επιδείξεις. Φυσικά δεν ελείψαν και επιδείξεις ξυφασκίας, εις τας οποίας διέπρεψαν οι μαθητές της σχολής. Μετά την λήξη των επιδείξεων, ο βασιλεύς επιδίδει τα έπαφλα εις τους διακριθέντας και συγχαίρει αυτούς για τα σλαμπράς επιδόσεις των. Εις το Αγρίνιον, όπου η νοσηλευτική πρόνοια γένετο εις παμπάλαιων κτίριων τελείως ανεπαρκές και ακατάλληλων, ο Υπουργός της Κοινωνικής Πρόνοιας, κ. Στράτος, φθάνει για να εγκαινιάσει το νέο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο. Το νέο νοσοκομιακό κτίριο είναι πρικισμένο με όλα τα στελειοποίησης της επιστήμης και διαθέτει εξοπλισμόν απολύτως πλήρη και συγχρονισμένον. Κατά την τελετή των εγγενείων του νέου νοσοκομείου, που αποτελεί απόδειξη του κυβερνητικού ενδιαφέροντος για την υγεία των πολιτών, πλήθη κόσμου συνεκεντρώθησαν εις το προάβλιο του κτηρίου. Εις την τελετή παρέστησαν με επικεφαλής των κύριων υπουργών όλα τοπική αρχή. Ο Υπουργός της Κοινωνικής Προνίας, κ. Ανδρέας Στράτος, ομιλήσας ανέπτυξε το υγειονομικό πρόγραμμα της κυβερνήσεως. Εν συνεχεία ο κύριος Υπουργός, εισερχόμενος από την κεντρική πύλη, εγκαινιάζει το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αγρινίου, που αποτελεί δείγμα υψηλού πολιτισμού και βήμα προόδου εις την αναγερωμένη Ελλάδα. Εις την γραφική λίμνη Ιωαννίνων διεξήχθησαν με μεγάλη επιτυχία οι κοπηλετικοί αγώνες των ομάδων Ελλάδος και Ηνωμένης Αραβικής Δημοκρατίας. Εις τους αγώνας αυτούς, τόσο οι Έλληνες όσο και οι Αιγύπτιοι κοπηλάτε εσημείωσαν εξαιρετικές επιδόσεις. Πλήθη κόσμου που είχαν συγκεντρωθεί εις τα σόχθα της λίμνης των Ιωαννίνων παρακολούθησαν με ζωηρόν ενδιαφέρον την κοπηλατική ναυτή επίδειξη Ελλήνων και Αιγυπτίων ναυταφλητών. Κατά
κατά τους αγώνας οι Έλληνες κοπηλάτε εσημείωσαν νίκας εις επιδείξεις Κάνοε και Σκύφ και εις αγώνας Δικόπων και Τετρακόπων Λέμπων. Οι Αιγύπτιοι αυτοί εξάλλου ενίκησαν εις τους αγώνας Οκτακόπων Λέμπων. Εις το Μέγαρον του Ζαπίου, ελληνική βιομηχανία ηλεκτρικών ειδών, συσκευών και μηχανημάτων παρουσίασαν τα επιτεύγματά των εις ειδική έκθεση. Στην έκθεση αυτήν εξεπροσωπήθησαν όλα οι μεγάλα και μικρέ ειδικέ βιομηχανία της χώρας. Οι επισκέπτες της εκθέσεως είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν την πρόοδο της ελληνικής βιομηχανίας, ψυγεία, κουζίνες, θερμοσύφωνες και πολλά άλλα ηλεκτρικά μηχανήματα εθαυμάστησαν ιδιαιτέρως. Οι βασιλείς μετά του διαδόχου και των πριγκιπισσών ετοίμησαν για τις παρουσίας των την τελετή των εγγενείων της νέας πρωτής δεξαμενής εις τα ελληνικά ναυπηγεία τους Καραμαγκά. Οι εργάτε και πλήθη κόσμου επιφύνησαν τους βασιλείς και τους λοιπούς επισήμους. Οι βασιλείς μετά της ακολουθίας των επιβιβάζονται της βασιλικής ακάτου κεραυνός, η οποία εισέρχεται εντός της δεξαμενής. Η βασιλική άκατος κόβει το νήμα και έτσι η μεγάλη πρωτή δεξαμενή παραδίδεται πλέον εις την δημοσίαν χρήση για να προσφέρει μεγάλας υπηρεσίας εις την ελληνική ναυτιλία. Η νέα δεξαμενή κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από ελληνικά χέρια. Το μέγιστον βάρος του δεξαμενιζομένου πλοίου είναι 37.000 τόνοι. Το έργο τούτο θα συντελέσει αποφασιστικά εις την πρόοδο του Έλληνος ναυτιλωμένου.